Καλώς ορίζουμε στο Military Channel τον αντιστράτηγο, αποστρατεία και γεωπολιτικό αναλυτή, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, μεγάλη χαρά. Κύριε Λουκόπουλε, Τραμπ λοιπόν στο Λευκό Οίκο ξανά, για ακόμη μια φορά. Προφανώς υπάρχει ένα ενδιαφέρον της ελληνικής κοινής γνώμης που ξεκινάει από το ερώτημα πόσο μπορεί να μας επηρεάσει η θητεία Τραμπ, η δεύτερη θητεία Τραμπ στο Λευκό Οίκο και ειδικότερα στα ελληνοτουρκικά. Ας πούμε πρώτα τρεις βασικές παραμέτρους που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για κάθε, οποιαδήποτε μάλλον να το πούμε, εκτίμηση πάνω σε τι πολιτική θα ακολουθήσει η νέα διοίκηση Τραμπ. Πρώτα απ' όλα, κατόρθωσε το ακατόρθωτο, πρέπει να πούμε, ότι μετά τον Γκρόβερ Κλίβελα το 1837 είναι ο πρώτος πρόεδρος που επανέρχεται μετά από τετραετή παύση. Όχι μόνο επανέρχεται ισχυρότατος, καθώς το Κογκρέσο θα τον υποστηρίξει πλήρως, μια και οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίζουν την πλειοψηφία. Άρα ας έχουμε αυτό υπόψη. Το δεύτερο που θα πρέπει να, σημείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι, παίρνοντας δηλαδή τα στοιχεία από την πρώτη τετραετία του Τραμπ, ότι πρόκειται για έναν πρόεδρο ο οποίος είναι απρόβλεπτος, είναι ασταθής και δεν ακολουθεί τις κανονικότητες. Ας έχουμε υπόψη μας ότι κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του άλλαξε 4 συμβούλους εθνικής ασφάλειας από το Φλίν και πήγανε στον τελευταίο, τον Ρόμπερτ Ομπράιαν, αφού είχε πάρει τον Μακμάστερ και τον Μπόλτον. Και κάθε φορά που έδιωχνε έναν, μιλούσε με απαξιωτικά σχόλια. 3 υπουργούς άμυνας, μεταξύ των οποίων και τον Τζίμι Ματίς, έναν εμβληματικό στρατηγό 4 αστέρων, και 2 υπουργούς εξωτερικών, τον Τίλερσον και τον Πομπέο. Μετά ο Πομπέο ιδιαίτερα την τελευταία διετία είδε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Δεν είναι, προσέξτε τι γίνεται, δεν είναι ότι, γιατί ακούμε αυτά τα αφελή, ήταν κοντά μας γιατί η γυναίκα του είναι ορθόδοξη και αυτός είναι ορθόδοξος. Αυτά, ξέρετε, σε αυτές τις βαθμίδες είναι λίγο αστεία να λέγονται. Ακριβώς. Πάμε τώρα στο τι πρέπει να, τι περιμένουμε εμείς ως Ελλάδα. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει, θα έλεγα ευτυχώς, φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, άριστο θα έλεγα, τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Το θέμα είναι, τις έφτασε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε αυτό το επίπεδο, διότι πάντα λέγαμε ναι και δεν ζητούσαμε σαν όπως θα έπρεπε να ζητήσουμε σε μια συναλλακτική πολιτική ανταλλάγματα, ή έπεισε την αμερικανική διοίκηση είτε τα 2 τελευταία χρόνια, τα 3 τελευταία χρόνια, γιατί μην θυμάστε, αν θυμόμαστε καλά, και ο προηγούμενος πρωθυπουργός πριν τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, ο Τσίπρας, είχε πάει και είχε γίνει δεκτός στο Λευκό Οίκο. Ναι. Και μάλιστα είχε και μια μισή ώρα συζήτηση ο κύριος Κοντζιάς με τον τότε σύμβουλο το Μακμάστερ. Και από εκεί πήγε στην Άγκυρα, κανονίσανε τη συνάντηση το Δεκέμβριο και ούτω καθεξής. Μας πήγε από εκεί και πέρα ο δρόμος ο ναταβρουμενικός. Έρχομαι τώρα στο σήμερα όμως και λέω το εξής. Σας το έχω πει ξανά και το έχετε επισημάνει, ότι η Αμερική, όποια διοίκηση και αν βρίσκεται, βλέπει χώρο και όχι χώρες. Ποσό την ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο ή όχι και δεν θέλει να έχει προβλήματα. Ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση που είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος της Ουκρανίας, αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε και αργότερα γι' αυτό, και κυρίως ότι, έστω και αν έχει κρατηθεί χαμηλά, ο ανταγωνισμός μεταξύ Αμερικής και Κίνας, η οποία αφισβητεί την πρωτοκαθεδρία της Αμερικής πρωτίστως στην Ασία και μετά ίσως θα το θέση και παγκόσμια. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε σε ποιο επίπεδο. Γιατί λέμε θα μαλώσει την Τουρκία, δεν θα μαλώσει. Εδώ δεν την μαλώνουμε εμείς, κύριε Καρβουνόπουλε, την Τουρκία, θα την μαλώσει η Αμερική. Και εν όψη βέβαια της επίσκεψης σε 2 ημέρες του Χακάν Φιντάν. Θα ακούσουμε πολλά λόγια, θα ακούσουμε συγχαρτήρια για τις δύο χώρες.
Εάν πάρουμε την δήλωση του κυρίου Πομπέο όταν είχε έρθει ως Υπουργός Εξωτερικών, όχι όταν πήγε στο Μαράθι στην Κρήτη και φιλοξενήθηκε και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό μας παρουσία και τον άλλον Υπουργό, δηλαδή στο σπίτι του Πρωθυπουργού, όταν είχε έρθει επισήμως, και τον κύριο Μπλίνκεν όταν ήρθε μετά από την βόλτα που του είχε κάνει ο Τσαβούσογλου στις κατεστρεμμένες περιοχές από τους σεισμούς, θα δείτε ότι είναι πανομοιότυπες. Λέτε και έχει βγει και είναι η κασέτα και λένε το ίδιο πράγμα. Ναι. Για τη μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος λέτε. Αυτό θέλω να σας πω. Ένα είναι αυτό και τη μείωση. Ο κύριος Πομπέο είναι αυτός ο οποίος μίλησε για πρώτη φορά για την ανάγκη μείωσης του στρατηγικού αποτυπώματος στο Αιγαίο. Ναι. Καταλαβαίνετε, με πολλούς αποδέκτες. Τι έχει γίνει τότε, από τότε μέχρι τώρα δεν ξέρω. Εμείς αυτό που έχουμε, που πρέπει εμείς να πούμε, είναι ότι δεν περιμένουμε ούτε χειροτέρευση, ούτε βελτίωση όσον αφορά την εμπλοκή υπέρ μας στα ελληνοτουρκικά, αφού εμείς ήδη έχουμε δώσει, συγγνώμη, ένα συγχωροχάρτη στην Τουρκία, έχουμε υπογράψει την πολιτική διακήρυξη των Αθηνών με την οποία έχουμε αυτοπεριοριστεί και θα έλεγα έχουμε αυτοεγκλωβιστεί, με την Τουρκία να είναι εκεί που είναι ακλόνητη και εμείς να λέμε δεν είναι αυτό που νομίζεις, το γνωστό στον κόσμο, η κυβέρνηση δηλαδή, και από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, όταν δεν τον ενοχλούν το Τραμπ ή όταν δεν, αυτό το έγραφε και στην Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του 17, να υπάρχει, δεν μπορώ να το πω, ανταποδοτικότητα στις σχέσεις. Δηλαδή, εκεί όταν έγραψε το «Make America First Again», αφιέρωσε ολόκληρο κεφάλαιο, να φανταστείτε γι' αυτό, μίλησε για μοιρασμένες ευθύνες, μοιρασμένα βάρη και κυρίως ανταποδοτικότητα. Το πώς θα εκλειφθεί η ανταποδοτικότητα θα το δούμε όταν θα αναλάβει πρόεδρος. Έχουμε πάρει κάποια δείγματα όμως από την πρώτη τετραετία. Κύριε Νικόπουλε, ο κύριος Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει δύο μεγάλα μέτωπα, ρωσο-ουκρανικό, Μέση Ανατολή. Για το ρωσο-ουκρανικό έχει κάνει κάποιες δηλώσεις που έχουν δημιουργήσει κάποιες προσδοκίες. Έχει πει ότι θα το λύσει το επόμενο 24ωρο. Εν πάση περιπτώσει, και σε ένα μήνα να το λύσει, δεν θα το πει κάποιος κάτι. Η Μέση Ανατολή είναι πιο πολύπλοκη και πιο επικίνδυνη. Και θα έλεγα ότι ο συνδυασμός Τραμπ-Νετανιάχου ίσως να είναι και λίγο εκρηκτικός. Ποια είναι η άποψή σας? Ας ξεκινήσουμε με τις λιγότερες, να το πούμε, προσδοκίες, αλλά εν πάση περιπτώσει για το ουκρανικό. Ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε στο debate από τον, να το πω έτσι όπως το λέμε στο χωριό μας, τον κύριο Anchorman των ειδήσεων του ABC, δηλαδή του κυρίου παρουσιαστή των ειδήσεων, του λέει, επιθυμείτε την νίκη της Ουκρανίας? Δεν απήντησε. Είπε, επιθυμώ να τελειώσει ο πόλεμος. Άρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να παρουσιαστεί γνωρίζοντάς τον, είναι ότι κοιτάτε να δείτε, έχει δώσει η Αμερική 160 σε αυτά τα χρόνια, τα τρία χρόνια που πλησιάζουμε, 160 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτό πρέπει να σταματήσει. Πώς θέλετε να το κάνουμε, να σταματήσει? Κοίταξε να δεις εσύ Ζελένσκι, για να σταματήσει αυτό πρέπει να κάνεις 1, 2, 3. Σίγουρα θα πιεστεί να κάνει τις λεγόμενες εδαφικές χωρίσεις. Επειδή όμως και η παρούσα διοίκηση δίδε το τελευταίο διάστημα ότι η νίκη όπως την επαγγέλλεται ο Ζελένσκι, δηλαδή ανάκτηση όλων των εδαφών που κατέχονται από τα ρωσικά στρατεύματα, δεν είναι εφικτή, και όχι μόνο δεν είναι εφικτή, διαρκώς βρίσκεται σε μειονεκτικότερη θέση. Οι Ρώσοι, αυτή είναι η πραγματικότητα, αργά αλλά σταθερά σημειώνουν εδαφικές επιτυχίες. Η Ουκρανία αργά ή σταθερά καταστρέφεται όλο και περισσότερο. Φανταστείτε ότι έχει απολέσει 40% του ΑΕΠ της, η δε
κατεστραμμένη, μπορούμε να πούμε, οικονομία, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι οι εκτιμήσεις, επιοικείς εκτιμήσεις, οι οποίες ήταν πριν το καλοκαίρι στα 480 με 500 δισεκατομμύρια το κόστος για την ανοικοδόμηση, έχουν φτάσει τώρα στο 1 τρισεκατομμύριο και αυτό το επιβεβαιώνει και η Παγκόσμια Τράπεζα. Τελευταίο, ότι κάθε μέρα η Ουκρανία για να δουλέψει ως κράτος, δηλαδή να βάλει το κλειδί και να αρχίσει να έχει σχολεία, αστυνομία, κρατικό μηχανισμό, υγεία κτλ., θέλει κάπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 3, περίπου 2,8 θα έλεγα, τα δίνει η Αμερική και τα υπόλοιπα ποιος θα δίνει? Αυτό το τεράστιο λογιστήριο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση για να διανέμει το ΦΠΑ. Άρα λοιπόν και η τωρινή διοίκηση διείδε το τελευταίο διάστημα, δεν σας κάνει παρά, κάνω μια παρένθεση, εντύπωση ότι όλο και περισσότερο μπαίνει η λέξη διαπραγμάτευση? Ναι, ναι. Αυτό είναι σε όλους η λέξη διαπραγμάτευση. Αν όχι αρνητική, το είδαν με επιφύλαξη αυτό το περιβόητο σχέδιο νίκης του Ζελένσκι, ο οποίος πήγε και το παρουσίασε παντού. Το οποίο δεν είναι σχέδιο νίκης, είναι πώς θα εμπλακεί περισσότερο η Δύση, κατ' ουσία. Άρα, εκεί ο Τραμπ θα ρίξει όντως και είναι πολύ πιο εύκολο, διότι θα έχει και μεγαλύτερη αποδοχή. Πάμε όμως για τη Μέση Ανατολή. Πού βρισκόμαστε στη Μέση Ανατολή? Στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο ότι, σε ό,τι αφορά τη Γάζα, έχει αποδεκατιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η Χαμάς. Έχουν καταστραφεί στρατιωτικές δυνατότητες. Δεν έχει εξαλειφθεί όμως. Επικρατεί στη Γάζα ένα χάος. Δεν έχει διαμορφωθεί στρατηγικό σχέδιο από τον Νετανιάχου για το τι θα γίνει μετά. Ένας από τους λόγους που εχθές το βράδυ απέλησε τον Υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, δηλαδή έναν σοβαρό και εμβληματικό υπουργό κατά τη διάρκεια του πολέμου, και μάλιστα προέρχεται από το ίδιο κόμμα, από το Λικούντ. Αλλά τον απέλησε, ήταν και αυτό, ότι επέκρινε ότι πάμε εκεί χωρίς πηξίδα. Το είπε την προηγούμενη εβδομάδα και έγινε εξωφρενών ο Μπίμπι. Ένα είναι εκεί λοιπόν αυτό το ένα θέμα. Τι θα γίνει μετά? Διότι καμία στρατιωτική νίκη αυτοδικαίως δεν προσδιορίζει και πολιτική νίκη ή την ειρήνη. Θα έχουμε πάυση, δεν θα έχουμε? Πάμε στο μέτωπο του Λιβάνου. Στο μέτωπο του Λιβάνου, συγγνώμη, θέλω να πω ότι παρουσιάστηκαν κάποιες ευκαιρίες για ανταλλαγή ομήρων με κρατουμένους και με αντάλλαγμα την Εκεχηρία. Ο Γκαλάντ, πάλι θα μιλήσω για αυτό, για τον Γκαλάντ, γιατί είναι μια πολύ κρίσιμη μορφή μέσα, επέμενε να επιτευχθεί η συμφωνία να πάρουμε πίσω τους ομήρους, να σώσουμε όσο μπορούμε περισσότερους, διότι δεν υπάρχει εξιλαίωση εάν πεθάνουν όλοι εκεί πέρα ή όσοι πεθάνουν. Τουλάχιστον να φέρουμε τους ορούς. Πάλι δεν το δέχτηκε. Και βρισκόμαστε στο απόλυτο χάος με τη Χαμάς, τουλάχιστον όχι στρατιωτικά, αλλά διοικητικά, να επανέρχεται. Κύριε Καρβουνόπουλε, η Χαμάς διανέμει την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διανέμει όπου θέλει και βάσει αυτής της δυνατότητος στρατολογεί νέα στελέχη. Άρα τι έχει κάνει μέχρι τώρα το Ισραήλ? Δεν θα πω αν έχει κάνει, γιατί έχει κάνει πολλά, αλλά είναι μια σημαντική τρύπα που πρέπει να κλείσει. Πάμε τώρα στο Λίβανο. Στο Λίβανο όντως έχει καταβάλει πολύ τη Χεζμπολάχ, την έχει διώξει τουλάχιστον 5-6 χιλιόμετρα, 8 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα, τουλάχιστον έχει εξασφαλίσει τις πρώτες κοινότητες από όπλα ευθυδενούς τροχιάς, αντιαρματικά αλλά και όλμους, αλλά δεν τολμάει να πάει προς βορρά, δηλαδή να τις αποθήσει μετά τον ποταμό Λιτάνη. Και προσπαθεί. Η Χεζμπολάχ έχει, η ίδια έχει προσφερθεί να φύγει. Για κάποιο λόγο φαίνεται ότι και εκεί, παρόλο ότι υπήρξε ένα αμερικανικό σχέδιο εκεχηρίας 60 ημερών και αποχώρησης της Χεζμπολάχ βορείως του ποταμού Λιτάνη, ούτε και αυτό έγινε αποδεκτό από το Ισραήλ, ή έβαλε ο Νετανιάχου τέτοιους όρους που να μην μπορούν να γίνουν αποδεκτοί. Πού βρισκόμαστε τώρα? Θα σας έλεγα πουθενά. Διότι όταν η Χεζμπολάχ έχει δυνατότητα και στέλνει ακόμα και σήμερα 100 ρουκέτες την ημέρα, όταν φτάνει εύκολα πριν 2 εβδομάδες σε μια στρατιωτική βάση και σκοτώνει 5 Ισραηλινούς νεοσύλλεκτους και τραυματίζει άλλους 60-70, ή φτάνει ντρόουν
στο σπίτι του Νετανιάχου στη Κεσάρια, καταλαβαίνετε ότι δεν βγαίνει. Και είναι, η Χεσμπολάχ είναι ακόμα ισχυρότερη, αλλά το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι. Είναι ένα πολιτικό κόμμα το οποίο κυβερνάει δύο υπουργοί της είναι στην κυβέρνηση του Λιμάν. Ναι. Και έχει ένα, είναι κράτος εν κράτη. Έχει δικό της κοινωνικά δίκτυα, έχει δικά της σχολεία, σούπερ μάρκετ, δικές κατασκευαστικές εταιρείες. Πού θα πάει, δεν μπορεί να βγει, είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να εξαλειφθεί ούτε η Χεσμπολάχ. Τι μπορεί να γίνει, αυτό το οποίο μπορεί να γίνει είναι να δημιουργηθούν οι βάσεις ούτως ώστε να ηρεμήσουν τα πράγματα και αργότερα να, η ατμόσφαιρα δηλαδή για να λυθεί η κύρια αιτία, να εξελιχθεί η κύρια αιτία ή να λυθεί το πρόβλημα, το κύριο πρόβλημα το οποίο τροφοδοτεί το φαύλο κύκλο της βίας. Και αυτό ποιο είναι, η λύση του Παλαιστινιακού προβλήματος. Εδώ ερχόμαστε λοιπόν να πούμε ότι με ποιον θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, με τον Τραμπ. Ο Τραμπ μετέφερε την πρεσβεία της Αμερικής στην Ιερουσαλήμ, έκλεισε το αμερικανικό προξενείο στην οδό Αργών, το οποίο de facto ενεργούσε σαν μικρή πρεσβεία προς την Παλαιστινιακή αρχή, αναγνώρισε την προσάρτηση του Ισραήλ στα υψώματα Γκολάν, χαρακτήρισε ότι είναι νόμιμη, απέσυρε τον όρο της διαχρονικής πολιτικής, της αμερικανικής πολιτικής, ότι είναι παράνομη η επικισμή στην Δυτική Όχθη και εξεδίωξε την διπλωματική αποστολή από την Αμερική. Τι μπορεί να κάνει δηλαδή σε αυτό? Σκανδαλωδός. Όμως, μέσα στο Ισραήλ δεν είναι ο Νετανιάχου όμως. Υπάρχει και σύσσωμη αντιπολίτευση. Το ότι κατόρθωσε με τα κόμματα της μεσιανικής ακροδεξιάς και τα υπερορθόδοξα να διοικεί. Ένας άλλος λόγος που αποπέμφθηκε ο Γιωάβ Γκαλάντ είναι ότι αντιτίθετο που στη συνέχιση απαλλαγή στράτευσης των φοιτητών των υπερορθοδόξων στα Γεσιβά, δηλαδή στα σχολεία των θρησκευτικά. Θέλω να σας πω ότι δεν είμαι αισιόδοξος ότι με τον Τραμπ θα μπορέσει, έστω και αν υπάρξει μία περίοδος σταθερότητας, εντός εισαγωγικών σταθερότητας, να υπάρξει ειρήνη. Ο φαύλος κύκλος της βίας θα επαναλαμβάνεται. Θα προσπαθήσει κατά πάσα πιθανότητα να βάλει μέσα και τη Σαουδική Αραβία στις συμφωνίες του Αβραάμ ή να αυξήσει αυτό που λέμε τη μέγιστη πίεση προς το Ιράν. Να σας πω κάτι όμως. Γιατί το Ιράν έφτασε από το 20% στο, άλλοι λένε και 80% εμπλουτισμό του ουρανίου? Διότι ο Τραμπ μετά από απέτηση του Νετανιάχου αποσύρθηκε από τη συνθήκη JCPOA που αφορά τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος και από τότε το Ιράν από το 2022 έχει φτάσει, ξεπεράσει το 70%. Κάποιοι λένε ότι έχει φτάσει 80% ή παραπάνω. Στο 90% φτιάχνει πυρηνικά όπλα, κύριε Καρβουνόπουλε. Και τελειώνω εδώ, ούτε αυτό που έλεγε maximum pressure, ούτε η μέγιστη πίεση που ασκήθηκε στο Ιράν το έκανε να απαλλαγεί από το καθεστώς των μουλάδων. Το αντίθετο, κοσμική και αντιτιθέμενοι σε αυτό το καθεστώς συσπυρώθηκαν γύρω από αυτό για να αντιμετωπίσουν. Πρέπει να ξέρουμε και τους Ιρανούς. Είναι πολύ υπερήφανοι για το αυτοκρατορικό τους παρελθόν, είναι πολύ υπερήφανοι εθνικά και θα προτιμούσαν ακόμα την καταστροφή παρά να προδώσουν αυτό το οποίο λέγεται Ιρανικό καθεστώς, θεοκρατικό Ιρανικό καθεστώς. Κύριε Λυγκόπουλε, σε όλο αυτό έχουμε και την Ευρώπη. Από το πρωί βλέπουμε ένα μούδιασμα. Στη Γερμανία ήδη θα κάνουν σύσκεψη για το πώς θα αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. Δηλαδή, σαν να είναι βέβαιοι ότι με το ΝΑΤΟ τα πράγματα δεν θα πάνε καθόλου καλά. Ο κύριος Ρούτο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, βγήκε και επανέλαβε ότι τώρα όλο και περισσότερες χώρες δαπανούν πάνω από 2% του ΑΕΠ τους στις αμυντικές δαπάνες. Υπάρχει ένας πανικός. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Όπως σας είπα, ο Τραμπ δεν ακολουθεί κανονικότητες. Ο Τραμπ έχει μία αλλεργία, αν όχι απέχθεια, στο δίκτυο συμμαχιών και στρατηγικών συνεργασιών της Αμερικής. Προτιμά τις διμερείς σχέσεις και την συναλλακτική πολιτική. Σου δίνω, μου δίνεις.
Αυτό είναι το ένα το στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Το δεύτερο είναι ότι θεωρεί, θα μιλήσω πάλι για την στρατηγική εθνικής ασφάλειας του 17, εκεί αναφέρει χαρακτηριστικά ότι πρέπει να μοιραζόμαστε όλοι τα βάρη. Οι Ευρωπαίοι, παρόλο ότι η δέσμευση του 2%, κύριε Καρμπουνόπουλε, δεν έγινε επί Τραμπ, έγινε επί Ομπάμα το 2014 στην Ουαλία. Ναι. Και ήταν να υλοποιηθεί μέχρι το 24. Από τις 31 χώρες, 32 συγγνώμη χώρες, μόνο 23 έχουν πιάσει το 2%. Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο, η Ολλανδία τώρα το έχει πιάσει, η χώρα από την οποία προέρχεται ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Βέβαια, ο κύριος Τραμπ θα αρχίσει, ξέρετε, τα γνωστά για απερχιωμένο ΝΑΤΟ. Όχι, είναι απερχιωμένο σήμερα, αύριο δεν είναι. Όχι, εγώ το έκανα σύγχρονο, δεν είναι. Αλλά θα πιέσει πολύ πρωτίστως να φτάσουν όλοι να ξεπεράσουν το 2%. Η Αμερική, βέβαια, έχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αλλά η Αμερική είναι μια πλανητική δύναμη. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, η βάση Γκουάμ ή από εκεί όταν φεύγει ο στόλος, μην βλέπετε τώρα που έγινε στη Μέση Ανατολή και το Abraham Lincoln είναι κάτω, ή θα έρθει το Enterprise, το Enterprise είναι κάτω και θα έρθει και το Abraham Lincoln, κυρίως κινούνται στην νοτιοανατολική Ασία. Εκεί είναι το θέμα και εκεί θα είναι ο επόμενος ανταγωνισμός. Άρα λοιπόν θα πιεστεί. Εδώ όμως θέλω να παρατηρήσω κάτι, επειδή οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ή όχι. Αυτό το είπε και κάποιος Γάλλος υπουργός. Είναι κρίμα για την Ευρώπη να κρίνεται η ασφάλειά της, η συλλογική της ασφάλεια, από τότε θα ψηφίσουν στο Wisconsin ή στη North Carolina. Αυτό είναι. Χρόνια ολόκληρη τώρα θα μπορούσε να οδηγηθεί, θα μου πείτε, πολλές φορές το ακούσαμε αυτό το όραμα, αλλά δεν πήρε καθόλου σάκα και ωστά, σε μια στρατηγική αυτονομία που να μπορεί μόνη της να ενεργεί και χωρίς το ΝΑΤΟ, που σημαίνει χωρίς Αμερική ή συμπληρωματικά του ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή είναι ακόμα, πρώτα απ' όλα, για να γίνει όμως αυτό, θα έπρεπε να είναι πραγματικά πολιτική ένωση και όχι μόνο κατ' επίφαση. Έχετε δει εσείς να συμφωνούμε, έχουμε άλλες πολιτικές ο ένας, άλλες πολιτικές ο άλλος, και θα μπορούσα εδώ να υποστηρίξω ότι μία η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, μία ακόμα και επαυξημένη, μας το επιτρέπει και η Συμφωνία Εταιρικής Στρατηγικής Συνεργασίας που έχουμε με τη Γαλλία, να την έχουμε. Πολλοί βέβαια πιστεύουν ότι οι Γάλλοι θέλουν να μπουν μπροστά και βλέπουν κάποιους Ναπολέοντες από πίσω και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι τι κερδίζεις και τι παίρνεις από κάθε φορά. Όμως, όντως, θα σφίξουν κάποιοι, θα σφιχτούν, αλλά ξανά θα επαναλάβω ότι είναι πολύ κρίμα η ασφάλεια της Ευρώπης να επαφίεται στο πώς θα ψηφίσει ο μέσος Αμερικάνος πολίτης. Σίγουρα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος στη δεύτερη θητεία του κύριου Τραμπ. Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα σχόλιο σας, αν θέλετε να το κάνετε βεβαίως. Επειδή παρακολουθούμε πολλά και διάφορα που γίνονται στο εσωτερικό και αναφέρουμε ειδικά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν θα αναφερθώ στα δήλωση του κύριου Ζένδιας σε κάποιο ιδιωτικό κλαμπ, έχουν ακουστεί πάρα πολλά γι' αυτό. Εμένα, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση. Και μου κάνει εντύπωση γιατί έχουμε αρχίσει και έχουμε την αίσθηση ότι πάμε σε ένοπλες δυνάμεις άλλου προφίλ. Διάβασα πριν από μερικές μέρες στην Καθημερινή ένα ρεπορτάζ για το τι δεξιότητες θα αποκτούν οι στρατιώτες μας κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Γελάτε. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να παίρνουν κάποιες γνώσεις, να έχουν κάποιες δεξιότητες όταν παίρνουν το απολυτηριό τους, αλλά δεν είδα πουθενά το βασικό πώς θα χτίσουμε μαχητές. Πώς βλέπετε όλο αυτό το κλίμα γύρω από την εθνική μας άμυνα, το οποίο συμβαδίζει και με μια περίοδο που στα ελληνοτουρκικά κάτι γίνεται και αυτό δημιουργεί κάποια υποψία, όπως καταλαβαίνετε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω, επειδή αναφέρεται, τους πολιτικούς στόχους τους θέτει η κυβέρνηση, έτσι. Ναι. Και ακολουθεί. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε μια δυτική δημοκρατία αντιπροσωπεύει τον πολιτικό και δημοκρατικό έλεγχο του λαού επί των ενόπλων δυνάμεων μέσω της εκλεγμένης από αυτόν κυβέρνηση. Σωστά μέχρι τώρα. Ναι, ναι. Δεν είναι όμως ούτε φεουδότου, ούτε ενεργή αυτοβούλος.
Μπορεί και ο ίδιος ή το επιτελείο του να σκέφτεται, αρκεί να είναι ειδικό, αλλά οι θεσμικοί του σύμβουλοι είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ και οι αρχηγοί των κλάδων των γενικών επιτελείων. Άρα λοιπόν πρέπει να εισακούνται. Αυτά τα οποία ακούγα, μια και είπατε εσείς, και εγώ θα πάρω την ευκαιρία να το πω έτσι, σε ιδιωτικό κλαμπ, θα σας πω κιόλας, νομίζω σε Ρόταρι το είπε αυτό. Αυτά τα οποία ακούστηκαν, τα οποία δεν ξέρω αν τα γνωρίζανε κιόλας οι αρχηγοί, έχω αρχίσει και αμφιβάλλω και γι' αυτό, τα οποία ανακοίνωσε, τα οποία δεν τα έχουμε δει και σε κάποιο θεσμικό κείμενο αυτά γραμμένα, έτσι. Κάτι ακούμε από εδώ, κάτι ακούμε από εκεί. Ήταν λίγο περίεργα και ο χώρος ο οποίος αυτά αναγγέλθηκαν και ο τρόπος που αναγγέλθηκαν και κυρίως ότι χρησιμοποιήθηκε ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη του λεγόμενου στρατοδικείου ή ναυτοδικείου όπως το είπε Ιωαννίνων, το οποίο εντάξει μπορεί να απασχολεί 8, 10, 15 άτομα και 4 δικαστές, αλλά είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Και το άλλο είναι ότι δεν κλείνουμε στρατόπεδα, κλείνουμε μονάδες. Το στρατόπεδο είναι κάτι άλλο, επειδή χρησιμοποιήθηκε και αυτός, που σημαίνει ότι δυστυχώς μετά από ένα μισό χρόνο ακόμα δεν έχουμε καταλάβει πού βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν, οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι φέουδο και οτιδήποτε πρέπει αυτό να αναγγέλλεται μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται στον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό. Και δεν μπορεί ένας τυχάρπαστος φίλος, κολλητός, συμμαθητής, δεν ξέρω εγώ τι, από οπουδήποτε, να βασίζεται και αυτός να ακούει 10, παραδείγματος χάρη να με ρωτήσει εμένα, που μπορεί να είμαι απόστατο, να ρωτήσει εκείνη, να πει 10 γνώμες, να πει και αυτός τη δική του και να πλασαριστεί. Αυτό είναι σημαντικό λάθος. Το άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι σε αυτήν την, επειδή είπατε για τις δεξιότητες ή οτιδήποτε, ο πρώτος ρόλος, ο πρώτος, συγγνώμη, σκοπός της θητείας ενός νέου, μιλάμε για τους στρατεύσιμους, είναι να γίνει μαχητής. Πρέπει να μάθει αυτά που πρέπει να μάθει και κάποια ειδικότητος για να μπορέσει να έχει, να έχουμε εκπαιδευμένη εφεδρεία. Λυπάμαι που θα το πω, ούτε απολύτως εκπαιδευμένο στρατό έχουμε εκτός από τους επαγγελματίες και πολύ περισσότερο ούτε εφεδρεία. Φανταστείτε ότι στην έναρξη του πολέμου, δεν θυμάμαι αν ήσταν εσείς ή κάποιος σε κάποια συνέντευξη, με ρώτησε εάν θα μπορούσε η Ελλάδα να συγκεντρώσει 300.000 σε 2 ημέρες. Και είπα χαρακτηριστικά, θα μπορούσε και σε 2 και άντε να ήταν σε 3 ή 4 για την Ελλάδα, λόγω εδαφικής διαμόρφωσης, έτσι, δεν είμαστε Ισραήλ. Αλλά φανταστείτε ότι το Ισραήλ τους κράτησε 3 εβδομάδες μέχρι τις 27 Οκτωβρίου, από τις 7 μιλάμε, 3 εβδομάδες για να τους εκπαιδεύσει. Φανταστείτε μία εντελώς ανεκπαίδευτη εφεδρεία, όπως αυτή τη στιγμή έχουμε, δεν φοβόμαστε να τα πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα λέει και ο ίδιος, αν θυμάστε, μιλάγαμε κάποιοι και οριόμασταν για τη χαμηλή επάνδρωση ή στελέχωση, για να το πούμε πιο σωστά, των μονάδων, ιδιαίτερα του στρατού. Και βγήκε μετά ο κύριος Δένιας και το είπε έτσι ξεκάθαρα, έτσι. Έδωσε και ποσοστό 27%. Έδωσε και το 27%. Αυτά τα πράγματα, όταν αυτή τη στιγμή έχεις συνεχιζόμενο το τουρκικό αναθεωρητισμό, πέρα από όσα μας λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το κάζους Μπέλη ισχύει και το τουρκολιβικό και η γαλάζια πατρίδα και αυτή είναι η αιτία των προβλημάτων. Δεν είναι η αιτία της μη οριοθέτησης των θαλασσίων ζώνων. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή. Τώρα, τα διάφορα έολα που ακούγονται, αυτά δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα περίμενα ακόμα και σε το επίπεδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε πολιτικό επίπεδο, να επιδειχθεί μια μεγαλύτερη σοβαρότητα, διότι δεν ξέρω, και ο δικτάτορας Ιωαννίδης είχε τη διαβεβαίωση από τον Αβρακότο ή κάποιους άλλους πράκτορες και πρακτορίσκους της Αμερικής ότι δεν θα γίνει τίποτα, αλλά χάσαμε την μισή Κύπρο. Και αυτό είναι ένα άγος, επειδή ήταν στρατηγικό καθεστώς τότε, άσχετα πώς δράσανε και οι πολιτικοί μετά, ένα άγος το οποίο έχουμε ακόμα, όπως το Κυλώνιο άγος ήταν στην Αθήνα, το έχουμε οι Έλληνες στρατιωτικοί, ενεργοί και απόστρατοι. Άρα λοιπόν έχουν κάποια διαβεβαίωση ότι δεν θα γίνει κάτι. Πολύ φοβάμαι ότι, γιατί ήδη και η ομάδα του Μαξίμου καταλαβαίνει πού έχει φτάσει το θέμα με την Τουρκία, θα έχουμε χειρότερες καταστάσεις
όταν θα αναγκαστούμε να φτάσουμε στη γωνία στα σκηνιά και δεν θα υπάρχει χώρος καθόλου μέσα. Και τότε, όταν θα αναγκαστούμε να δώσουμε και εμείς τη γροθιά, ίσως να είναι πολύ αργά. Κύριε Λουκόπουλε, σας ζητήσαμε ένα σχόλιο και ρίξατε βόμβες στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ανάλυση, αλλά και για το θαραλέο σχολιασμό που κάνατε για τα εσωτερικά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσατε και πάλι να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και κυρίως για τις εύστοχες ερωτήσεις που μου δώσατε την ευκαιρία να εκφάνω κάποιες σκέψεις τις οποίες θεωρώ ότι πρέπει να μοιραστώ με το ευρύ κόσμο. Συγχαρητήρια πάντως για την εκπομπή σας και για το τι κάνετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.